Πριν καν συμπληρωθούν 2 ημέρες από τη μυστική συνάντηση στις Βρυξέλλες της Διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Άννας Μαρίας Μπούρα και του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν για την αποκατάσταση διάβλου επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ο Ταγί Περντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα αυξήσει το βεληνικές του πυράβλου Ταϊφούν. Όμως σήμερα εμείς 560 bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ο Ερντογάν δεν σταμάτησε εκεί. Απείλησε με θερμό επεισόδιο στον ουρανό του Αιγαίου και χρησιμοποιώντας ως κομπάρσο ένα νέο, επανέλαβε την απειλή ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki ya bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız. Bir gece ansızın Sayın Cumhurbaşkanı sizlerin deyişiyle. O kadar. İşte gencimiz yetişiyor. Bak ne diyor? Bir gece ansızın gelebiliriz. Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz. Ήταν απειλητικός και πάλι και εκδικητικός θα έλεγα. Και κάτω από τέτοιες συνθήκες τώρα να ξεκινήσεις να κάνεις διάλογο, όλο αυτό έχει και ένα στοιχείο παραλογισμού. Η αναφορά του Ερντογάν στις σκληρές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο και η εντολή που, όπως είπε, απειλητικά έδωσε στους στρατιωτικούς να κάνουν αυτό που πρέπει, αυξάνουν την ανησυχία για την πρόκληση ενός νεόθερμου επεισοδίου. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Και ελοχεύει ο κίνδυνος ένα ατύχημα στο Αιγαίο, περιορισμένο, τοπικό, να εκτραχυνθεί, να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και να οδηγηθούμε σε μία μείζωνα κρίση.